Γιώτα έψιλον κεφάλαιο από το Ευαγγέλιο, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. 921 σελίδα, γιώτα έψιλον κεφάλαιο. Επλησίαζον δε εις αυτόν, πάντες οι τελώνε και οι αμαρτωλοί δια να ακούωσιν αυτόν. Και διεγόγγιζον οι Φαρισαίοι και οι γραμματείς λέγοντες ότι ούτως αμαρτωλούς δέχεται και συντρώγει με ταυτόν. Είπε δε προς αυτούς την παραβολήν ταύτην λέγουν «Τις άνθρωπος εξ ημών αν έχει 100 πρόβατα και χάσει ένα εξ αυτών, δεν αφήνει τα 99 εν τη ρήμο και υπάγει ζητών το απολωλός έως σου εύρει αυτό. Και βρών αυτό βάλει επί τους ώμους αυτού χαίρον και ελθών εις τον οίκον, συγκαλεί τους φίλους και τους γείτονες λέγον προς αυτούς «Συγχαρείτε μη ότι εύρον το πρόβατον μου το απολωλός». Σας λέγω ότι ούτω θέλει είστε χαρά εν το ουρανό δι' έναν αμαρτωλό μετανοούντα μάλλον παρά δι' 99 δικαίους. Ήτινες δεν έχουσιν χρίαν μετανοίας. Ή τις γινή έχουσα 10 δραχμάς εάν χάσει δραχμήν μίαν δεν ανάπτει, λίχνων και σαρώνει την οικίαν και ζητεί επιμελώς έως ότου εύρει αυτήν. Και αφού εύρει συγκαλεί τας φύλας και τας γείτονας λέγουσα συγχαρείτε με διότι εύρων την δραχμήν την οποίαν έχασα. Ούτω σας λέγω χαρά γίνεται ενώπιον των αγγέλων του Θεού δι' ένα αμαρτωλόν μετανοούντα. Είπε δε άνθρωπος της είχε 2 ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα πάτερ δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας και διεμήρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και με το λίγα ημέρα συνάξας πάντα ο νεότερος ιός απεδίμησεν εις χώραν μακράν. Και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού ζώνα σώτος. Αφού δε δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχισε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκαλήθη εις ένα των πολιτών της χώρας εκείνης ως της έπεμψεν αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους. Και πεθύμει να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από των ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγον οι χείροι και ουδής έδιδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπε «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περουσεύου συνάρτων και εγώ χάνομαι υπό της πείνης». Σηκωθείς, θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω υπή προς αυτόν πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου, κάμε με ως ένα των μισθωτών σου. Και σηκωθείς ήρθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχεν έτη μακράν, είδεν αυτόν ο πατήρα αυτού και εσπλαχνίστη. Και δραμών επέπεσαν επί των τράχυλων αυτού και κατεφύλησαν αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, φέρετε έξω την στολήν την πρώτην και ενδύσατε αυτόν και δότε δαχτυλίδιον στην χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας και φέροντες των μόσχων των συτευτών σφάξατε και φαγόντες ας εφρανθόμεν, διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλώς ήτο και ευρέθη και ήρχισαν να εφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικία νίκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας έναν των δούλων η ρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου των μόσχων των συτευτών διότι απείλαυσε αυτόν η γένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθείς είπε προς τον πατέρα ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύειν και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εφρανθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο κατοφαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των συτευτών. Ο δε είπε προς αυτόν τέκνον σοι πάντοτε με τεμού είσαι και πάντα τα εμάς σά είναι. Έπρεπε δε να εφρανθώμεν και να χαρώμεν διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε απολωλός ήτο και ευρέθη. Να διαβάσουμε όμως και λίγα εδάφια από τη σελίδα 915. Από πάλι από το Λουκά, κεφάλαιο 10, γιώτα και εδάφιο 38. Ενώ δε απήρχοντο αυτός εισήλθε εις κόμην Τινά και γινή της ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και αυτή είχε ένα αδελφήν καλουμένη Μαρία, ήτης και καθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού οικούε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα εν εισχολήτω εις πολλήν υπηρεσίαν και ελθούσα έμπροσθεν αυτού, είπε «Κύριε, δε σε μέλει ότι η αδελφή μου με αφή και μόνη να υπηρετώ». Είπε λοιπόν προς αυτή να με βοηθήσει. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτήν «Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και αγωνίζεσαι περί πολλά πλην ενός είναι χρία. Η Μαρία όμως εξέλεξε την αγαθή μερίδα, ήτης δε θέλει αφαιρεθεί απ' αυτής. Αμήν».
Είναι δύο αδελφές, η Μάρθα και η Μαρία. Και οι δύο αγαπάνε τον Χριστό. Μάλιστα η Μάρθα τον προσκάλεσε και στο σπίτι της. Αλλά η συμπεριφορά τους δεν είναι ίδια. Δεν έχουν την ίδια σκέψη, την ίδια οδηγία. Δεν έχουν την ίδια γνώμη. Η μία, η Μάρθα, υπηρετεί με όλη της την καρδιά. Μαγειρεύει, φροντίζει, τακτοποιεί για να δώσει χαρά στο Χριστό. Στον Ιησού, τον Ναζωραίο. Η άλλη δεν κάνει τίποτα. Πάει κάθεται στα πόδια του και τον ακούει που μιλάει. Και ήταν τόσο ενοχλητικό αυτό που έκανε η Μαρία στα μάτια της Μάρθας, ότι δεν έκανε τίποτα, ότι καθόταν εκεί στα πόδια του ακίνητη και άκουγε, που αγανάκτησε στο τέλος. Μα τέλος πάντων, καλά, η Μαρία δεν καταλαβαίνει. Αλλά και εσύ, Κύριε Ιησού, δεν μπορείς να της πεις μια κουβέντα να καταλάβει. Την έπνιξε το δίκιο της. Φοβερό δεν είναι? Όχι μόνο τα κάνει στραβά και ανάποδα η Μαρία, αλλά τα κάνεις και εσύ στραβά και ανάποδα. Μα δεν της λες, δεν μπορείς να της πεις μια κουβέντα. Να έρθει να με βοηθήσει, να μην είμαι μόνη μου που τα κάνω όλα αυτά και να τεμπελιάζει η Μαρία. Και εγώ σαν άνθρωπος λέω, καλά τα λέει αυτή η κοπέλα. Καλά τα λέει. Όμως δεν τα λέει και πολύ καλά, γιατί μετά σκέφτηκα, έχω δύο κόρες. Η μία κάθεται και διαβάζει τα μαθήματά της για να περάσει στο πανεπιστήμιο. Η άλλη πηγαίνει και πλένει τα πιάτα, σκουπίζει, φροντίζει. Ποια από τις δύο κάνει το σωστό? Εδώ αρχίζω και διαφοροποιώ την άποψή μου. Εξαρτάται από το στόχο που έχεις. Εάν έχεις στόχο να μπεις στο πανεπιστήμιο, παράτα το σκούπισμα. Θα έρθει ο καιρός που θα σκουπίσεις. Αν έχεις στόχο και αδιαφορία για τις σπουδές σου, κάτι βρες και κάνε, καλό είναι και αυτό. Δεν είναι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, το καλό αντικειμενικά έτσι πως το καταλαβαίνει ο καθένας μας. Το καλό είναι σχετικό. Τόσο που όταν είπε στον Ιησού, πες της να έρθει να με βοηθήσει, της λέει, όχι Μάρθα, εσύ δεν κάνεις καλά, εσύ κάνεις λάθος, εσύ έρχεσαι να υπηρετήσεις τον άνθρωπο Ιησού, αυτή έρχεται όμως να εξυπηρετήσει το έργο του Θεού διά του Ιησού. Ο Χριστός δεν ήρθε για να φάει και να πιει. Ο Χριστός ήρθε για να κηρύξει τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Χριστός δεν είναι χρήσιμος σε αυτούς που του μαγειρεύουνε, αλλά ο Χριστός είναι χρήσιμος σε αυτούς που τον ακούνε. Και η γνώμη η σωστή, η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, δεν είναι μαγείρεψε για τον Ιησού, είναι πρόσεξε τα λόγια του, γιατί είναι πνεύμα και ζωή. Και δεν ξέρω αν η Μάρθα το κατάλαβε. Δεν ξέρω αν η Μαρία κατάλαβε τι συνέβη. Αλλά ένα ξέρω. Ότι εμείς σήμερα καταλαβαίνουμε το λάθος της Μάρθας και τη λάθος οδηγία της Μάρθας, τη λάθος γνώμη της Μάρθας που φαίνεται λογική και σωστή, και τη σωστή γνώμη και οδηγία της Μαρίας. Και εμείς θέλουμε πλέον να εκλέγουμε για τη ζωή μας όχι αυτά που μας φαίνονται σωστά μέσα στην αγωνία και τη μέρημνα, όπως είπε ο Χριστός, Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και μεριμνάς για πολλά πράγματα, κάνεις λάθος.
σένα είναι ανάγκη να ενδιαφερθείς. Ο Λόγος του Χριστού, η αιώνια ζωή, η Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί και αν τον κόσμο όλο κερδίσεις, Μάρθα, και ζημιωθείς την ψυχή σου, τι το όφελος θα έχεις? Αυτή η ζωή περνάει, χάνεται λίγα χρόνια, και αυτά μέσα σε ταλαιπωρία. Λίγα χρόνια και αυτή μέσα σε αγωνία. Μη δίνεις λοιπόν όλη σου την προσοχή, όλη σου την προσπάθεια σε αυτή τη ζωή, σε αυτά τα έργα, σε αυτές τις μέρημνες. Έλα να σου δείξω εγώ κάτι άλλο που έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία. Και έλα να στο φανερώσω για να μην σε απογοητεύσω και να μην φοβηθείς. Ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, την αιώνια ζωή και τη δικαιοσύνη αυτού, το θέλημά του, και όλα τα άλλα για τα οποία αγωνίζεσαι και δεν θα τα καταφέρεις, θα σου προσθεθούνε. Από ποιον? Από αυτόν που είναι ο παντοδύναμος. Εσύ θα αγωνίζεσαι και δεν θα πετυχαίνεις. Εσύ θα αγωνίζεσαι και θα πετυχαίνεις λίγα. Ο Θεός έρχεται να σου πει, πλησίασε το Χριστό που ξέρει να σου δίνει και τα λίγα και τα πολλά. Να σου δώσει ζωή, και αυτή είναι αυθονία εδώ. Και να σου κάνει και κληρονόμο της αιώνιας ζωής στη Βασιλεία των Ουρανών εκεί. Ποια είναι λοιπόν τώρα η αγαθή μερίδα? Να αγωνίζομαι, να αγωνίζομαι, να αγωνίζομαι με πολλές μικρές πιθανότητες να πετυχαίνω? Ή να πιστέψω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που μου λέγει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί, ή ακόμη περισσότερο, αιτείτε και θέλετε λαμβάνει για να είναι πλήρης η χαρά σας. Δηλαδή μας λέει το Ευαγγέλιο να γίνουμε τεμπέληδες? Μάλλον ακριβώς το αντίθετο. Το Ευαγγέλιο δεν μας λέει μη δουλεύεις, μη προσπαθείς, μην αγωνίζεσαι, αλλά έρχεται να μας δείξει την προτεραιότητα που πρέπει να έχεις στη ζωή σου. Ζητείτε πρώτον μία ιδιαίτερη μοναδική προτεραιότητα που θα σου εξασφαλίσει το σπίτι του πατέρα, που το χάσε ο Μανασής, αν και το είχε. Το είχε ο Εζεκίας, αν και δεν τον κληρονόμησε. Γιατί δεν πάει κληρονομικά η Βασιλεία των Ουρανών. Η Βασιλεία των Ουρανών πάει, επιστρέψτε μου, καρδιακά. Δηλαδή, από την καρδιά σου εξαρτώνται όλες οι εκβάσεις της ζωής σου, οι οποίες προέρχονται άνωθεν. Μόνο δόσεις αγαθές και δωρήματα τέλεια δίνει ο πατέρας. Κανένας άλλος. Εάν πας από εκεί, δεν θα βρεις δόσεις αγαθές, ούτε δώρα τέλεια. Ταλαιπωρία, θλίψη, αγωνία, δεσμά, πόνους, φόβους, απογοήτευσης και τέλος θάνατος. Αν πας από εδώ όμως, προς το σπίτι του πατέρα, τότε εκεί, εκεί θα βρεις αγάπη. Αγάπη, αγάπη. Και θα σ' αγαπάνε και θα αγαπάς. Χαρά! Όχι ψεύτικη μάταιη που εξαφανίζεται, μένουσα εις τον αιώνα. Ειρήνη! Μα αν έχεις αγάπη, χαρά και ειρήνη, είσαι ευτυχισμένος. Ναι, αλλά θα δεις και όλα τα άλλα. Δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ούτε το παιδί του να ζητιανεύει για άρτον. Είδα το δίκαιο πάντοτε ευλογημένο, ευτυχισμένο και χαρούμενο. Και του δίνω και μία δυνατότητα να ζητάει και να λαμβάνει και να είναι πάντα πλήρης η χαρά του. Το κρίσιμο σημείο λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι τι να κάνω, είναι ποιον εμπιστεύομαι. Εμπιστεύομαι τον Χριστό ή εμπιστεύομαι την καρδιά μου ή τις γνώμες των ανθρώπων? Εάν εμπιστεύομαι τον Χριστό, θα ζήσω σαν τον Εζεκία και ακόμη περισσότερο. Αν εμπιστεύομαι τους ανθρώπους, την καρδιά μου, τον κόσμο, θα ζήσω σαν τον Μωυσή και ίσως προλάβω να επιστρέψω. Εάν λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, σήμερα ήρθαμε στην Εκκλησία, πραγματικά ήρθαμε στο σπίτι του Πατέρα μας. Εάν ήρθαμε σήμερα να συναντήσουμε τον Χριστό,
Δεχόμαστε τον Χριστό, τότε μας δίδει η εξουσία ο Θεός να είμαστε τέκνα Θεού. Και αυτό είναι μια εξουσία ουράνια, αιώνια, το τέκνο Θεού. Και για να το καταλάβουμε καλά μια φορά ακόμη, σκέψου το παιδί σου και το παιδί μου. Το παιδί σου στο σπίτι σου έχει εξουσία, γιατί είσαι πατέρας του. Έχει κλειδί να μπει μέσα στο σπίτι σου. Και ό,τι ανάγκη έχει έρχεται σε σένα και λέει: Πατέρα, δώσε μου λεφτά για σχολείο, για παπούτσια, για φροντιστήριο, για οτιδήποτε. Δεν έρχεται σε μένα. Σε μένα δεν έχει καμία εξουσία. Και έχει και τη μεγάλη εξουσία να τα αγαπάς τα παιδιά σου. Αυτή την εξουσία δίνει ο Θεός τον άνθρωπο που δέχεται τον Ιησού Χριστό. Όσοι ήρθαμε λοιπόν σήμερα εδώ επειδή δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό, έχουμε αυτή την εξουσία να είμαστε τέκνα Θεού. Αλλά παραμονεύει ο κίνδυνος. Και υπάρχουν τρεις και μάλιστα τέσσερις σοβαροί κίνδυνοι να βγεις έξω όπως ο Μανασής. Ο Ιησούς Χριστός κήρυτε, μίλαγε. Και μαζευόντουσαν οι τελώνες και οι αμαρτωλοί, οι πολύ αμαρτωλοί. Οι πολύ αμαρτωλοί και τον άκουγαν με προσοχή. Γιατί? Γιατί τους έδινε ελπίδα ζώσα. Δεν τους μάλωνε, δεν τους έβριζε. Δεν τους καταδίκαζε. Αλλά τους έλεγε μπορείς να σωθείς. Μπορείς να γίνεις ευλογημένος. Μπορεί να αλλάξει η ζωή σου. Και τους έλεγε την αλήθεια. Και όταν ο άνθρωπος μέσα στη δυστυχία του ακούσει και μάλιστα τόσο γλυκά από το στόμα του Χριστού ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα νέα στη ζωή του, όλα τα λάθη του, όλες τις αμαρτίες του, όλες τις καταστροφές που έχουν συμβεί ακόμη και εκεί εχμάλωτος να είναι σαν τον Μανασί, μπορεί ο Θεός να τον ελευθερώσει. Ο άνθρωπος παρηγοριέται και να το πω πιο σωστά, ελπίζει. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί γίνεται ο μεγάλος διαχωρισμός. Ευλογημένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον Χριστό, λέει η Γραφή. Καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει σε άνθρωπο, λέει η Γραφή. Και ο ευλογημένος άνθρωπος που ελπίζει στον Χριστό μοιάζει με ένα δέντρο που είναι φυτευμένο εκεί στην άκρη του ποταμού. Και έρχεται το καύμα και δεν τον ενοχλεί, γιατί έχει και παίρνει, ξεδιψάει. Όλες τις ανάγκες τις καλύπτει σε αυτό το δέντρο ο ποταμός. Όλες τις ανάγκες καλύπτει σε αυτόν τον άνθρωπο ο ποταμός των ζώντων υδάτων. Όταν βγαίνει από την πηγή των ζώντων υδάτων που είναι ο Χριστός. Όλες τις ανάγκες. Πνευματικές, φυσικές, οικονομικές, οικογενειακές, χριστιανικές, αιώνια ζωής. Όλες τις ανάγκες. Γιατί είναι ο δημιουργός. Είναι αυτός που ξέρει. Είναι ο κατασκευαστής. Όλες οι ανάγκες για το αυτοκίνητό μου είναι γραμμένες στο βιβλίο του κατασκευαστού μου. Όλες οι ανάγκες για σένα είναι γραμμένες στο βιβλίο του κατασκευαστού σου που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο άνθρωπος όμως που ελπίζει στον άνθρωπο έχει πάρει βιβλίο άλλου κατασκευαστού. Και προσπαθείς τώρα να πάρεις με το βιβλίο αυτού που κατασκευάζει οι μοτοσυκλέτες να φτιάξεις το αυτοκίνητό σου. Διάγνεται. Μοτοσυκλέτες έχει φτιάξει αυτός. Πατίνια έχει φτιάξει αυτός. Πού πας τώρα με την BMW. Δεν μπορεί, ξέρει τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Πού πας τώρα σε εκείνον τον άνθρωπο. Άθλιος και ουτιδανός ομοιοπαθής με σένα είναι. Και αυτόν εμπιστεύεσαι. Τυφλός όταν οδηγεί τυφλό, λέει η Γραφή, αμφότεροι σβόθρον θα πέσουν. Αδερφοί αγαπητοί, έχουμε αλληλούια. Έχουμε ασφάλεια όταν ο Χριστός είναι μαζί μας. Και ο Χριστός είναι μαζί μας πάντοτε, όταν ταπεινώνουμε τον εαυτό μας λέγοντας «Λίγα ξέρω Κύριε, δίδαξέ με. Λίγα μπορώ Κύριε, βόηθα με. Λίγα αντέχω Κύριε, δυνάμωσέ με. Δεν μπορώ άλλο, απέκαμα, σύ είσαι που μπορείς τα πάντα στη ζωή μου». Μέσα λοιπόν σε αυτή, αδελφή, την πραγματικότητα υπάρχουν, είπαμε και προηγούμενα, τρεις και μάλιστα τέσσερις περιπτώσεις να φύγει ο άνθρωπος. Πρώτος είναι το απολωλός πρόβατο. Από απροσεξία. Επειδή ήταν λίγο, δεν άκουσε καλά. Δεν άκουσε τη φωνή του ποιμένα του. Δεν πρόσεξε.
Είδε ένα χορταράκι εκεί καλό και απομακρύνθηκε και χάθηκε. Σε αυτόν ευχαριστούμε το Θεό. Ο Χριστός αφήνει τα 99 και πάει να το βρει. Έλα παιδί μου, έλα. Και αν, γιατί έχετε δει βοσκό να χάσει το πρόβατο. Εάν το πρόβατο δεν βελάσει, ποτέ δεν το βρίσκει ο βοσκός. Αν το πρόβατο εκεί χαμένο, μπερδεμένο, στα κλαριά, τραυματισμένο, φοβισμένο, δεν πει ο βοσκός δεν το ακούει. Δεν μπορεί να το βρει. Αν ο Κύριος, ο άνθρωπος δεν φωνάξει «Χριστέ μου, σώσε με», ο Χριστός δεν έρχεται. Τον ψάχνει, αλλά δεν μπορεί να τον βρει. Υπάρχει όμως και η χαμένη δραχμή, είναι αυτός που είναι μέσα. Αλλά έχασε τη δύναμή του, απέκαμε, κουράστηκε, απογοητεύτηκε, σκανδαλίστηκε. Και εκεί υπάρχει ελπίδα, γιατί ψάχνει ο Θεός και θα βρει τη δραχμή και θα χαρεί. Αλλά τώρα μπαίνουμε στα πιο δύσκολα. Υπάρχει ο άσωτος, εκείνος που πλανήθηκε και είπε μέσα του «Δεν θέλω να μείνω άλλο σε αυτό το σπίτι του πατέρα μου. Αλλού θα βρω την τύχη μου, αλλού θα βρω τη χαρά μου, αλλού θα βρω την ευλογία, την ευτυχία, αλλού, στη γη τη μακράν. Εκεί θα τα βρω αυτά». Και εκεί, αδερφοί αγαπητοί, δεν το ψάχνει κανείς. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Χριστός δεν μπορεί. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Χριστός δεν πάει. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Πατέρας περιμένει. Πω, πω τι ωραίο που είναι. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός και ξενύχταγα καμιά φορά εκεί τότε σαν νέος, ο πατέρας μου και η μάνα μου περιμένανε να γυρίσω. Αλλά μερικές φορές με ενοχλούσε αυτό. Τώρα όμως λέω πόσο με αγαπάγανε για να μην κοιμόντουσαν και να με περιμένανε. Αδελφοί, ο Θεός μας περιμένει. Και ξέρετε τι είναι αυτό που κάνει τον Πατέρα να μας περιμένει, είναι η αγάπη Του. Πέρασε, έζησε ασώτος. Γνώρισε την προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Πήρε όλα όσα του ανήκανε και δεν εμποδίστηκε από κανέναν και τα διεσκόρπισε. Και έφτασε σαν το Μανασί. Εκεί, λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν το θάνατο. Βρώμικος, άθλιος, να φυλάει γουρούνια και να θέλει να φάει από τα ξυλοκέρατα που τρώνε τα γουρούνια και να μην του δίνει κανείς. Όμως τι ωραία, αδελφοί αγαπητοί, που ήρθε στη μνήμη του η ανάμνηση από το σπίτι του πατέρα με χάρη. Δεν σκληρύνθηκε. Δεν είπε να αυτοκτονήσω να πεθάνω. Δεν είπε δεν πάνε να πνιγούν όλοι. Θα κλέψω, θα κάνω. Σκληρός άνθρωπος, δεν έγινε έτσι. Σαν το Μανασί είπε θα επιστρέψω στον πατέρα. Και επέστρεψε. Και εκεί γνώρισε την αγκαλιά του πατέρα του ανοιχτή. Και λέω, αδερφοί αγαπητοί, αν δεν είχαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ποιος θα μας πληροφορούσε ότι πάντοτε ο Θεός μας περιμένει να πάμε σε Αυτόν. Φοβερό είναι. Εγώ θα έλεγα αποκλείεται να με δεχθεί ο Πατέρας. Τώρα έχω κάνει τόσα, πάω στο Θεό, ντρέπομαι. Και έτσι λένε οι άνθρωποι. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό για το Ευαγγέλιο του Χριστού. Για τον Χριστό που σου λέει, όχι, δεν έπαψε και δεν πάβει ποτέ ο Θεός να σε αγαπάει. Γύρνα πίσω, γύρνα πίσω. Και όχι μόνο μας πληροφορεί ότι μας περιμένει ο Πατέρας, αλλά μας πληροφορεί ότι ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει νέα τα πάντα. Τα ξεχάσει όλα. Την ασωτεία σου, τις αμαρτίες σου, όλα να τα ξεχάσει. Και να ανοίξει την αγκαλιά του. Βάλε τη στολή την πρώτη και την καλύτερη. Βάλε στο χέρι σου το δαχτυλίδι όπως είχες. Βάλε τα παπούτσια σου όπως τότε. Και έλα να χαρούμε μαζί. Έλα να ευλογηθούμε μαζί, έλα να φάμε μαζί.
Αλληλούια. Για σκεφτείτε, αδελφοί, και είναι πολύ σοβαρό αυτό να το καταλάβουμε, να λέγε το Ευαγγέλιο ή να λέγε ο άσωτος Υιός, δεν πάω στον πατέρα, θα πάω πρώτα στον αδερφό μου, το μεγαλύτερο, να τον καλοπιάσω να με πάει αυτό στον πατέρα. Ξέρετε που θα ήταν ο άσωτος, στην κόλαση τώρα. Αλληλούια. Δεν υπάρχει κανένας που θα σε πάει στο Χριστό, αδερφέ. Δεν υπάρχει κανένας που θα σε πάει στο Θεό. Μόνος σου θα πας. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός. Εάν προσπαθήσεις και ελπίσεις μέσα από ανθρώπους, καταραμένος θα είσαι. Μην πιστέψεις αυτή τη γνώμη. Μην πιστέψεις αυτή την οδηγία. Είναι από τον όφη, το φρονιμότερο ζώο, αλλά δεν είναι από τον Θεό. Στον πατέρα θα πάμε μόνοι μας. Και πού θα τον βρούμε? Πολύ εύκολο. Μας το βεβαιώνει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στο δωμάτιό σου θα τον βρεις τον πατέρα σου. Μα θα πάω με την Άννα ή θα πάω με τον Πρεσβύτερο ή θα πάω με τον Πειμένα ή θα πάω με τον Άγιο Νικόλα. Με τον Πρεσβύτερο, με την Άννα και με τον αδερφό και με τον Άγιο Νικόλα, μόνο στον πατέρα δεν θα πας. Δεν ξέρω που θα πας. Στον πατέρα δεν θα πας. Αν θες να πας στον πατέρα, μπες με στο δωμάτιό σου, κλείς την πόρτα. Γονάτισε και εκεί σε περιμένει. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι, αδελφοί, να ξέρουμε ότι μέσα στο δωμάτιό μας μας περιμένει ο Θεός. Εγώ σας λέω ότι αυτό το έχω πιστέψει τόσο πολύ, συγχωρέστε με που σας το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Και όταν πλησιάζω το σπίτι μου, όταν είναι άδειο το δωμάτιό μου, όχι το σπίτι μου, με αυτή την πρόθεση, όχι για να πάω να κοιμηθώ βέβαια, για να πάω να προσευχηθώ, ξέρω ότι είναι εκεί και με περιμένει. Γιατί διερευνά την καρδιά μου. Και λέει, αυτός έρχεται να με συναντήσει, εκεί είμαι. Με περιμένει. Και εκεί δεν είναι ότι με περιμένει μόνο ο πατέρας, κάπου δίπλα είναι και ο Χριστός και λέει, άκουσε τον αυτά που θα σου πει. Άκουσε τον, πρόσεξε τον, εγώ πλήρωσα για τις αμαρτίες του. Όλες τις αμαρτίες του ρίχτη σε μένα. Και τον αγιασμό το δικό μου, πάρτονε και βάλτονε πάνω του και συνομίλησε μαζί του. Και γονατίζω, Κύριε μου, και το πατέρα, εκεί είναι. Αμήν, αδελφοί. Εκεί είναι. Πατέρα, και μάλιστα εγώ λέω, πατερούλη μου, αλληλούια. Και από εκεί και πέρα αρχίζει, τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Εκεί κλαίω, εκεί εξομολογούμε, εκεί δίνω τη δόξα, εκεί φέρνω τα αιτήματά μου, εκεί χαίρομαι, εκεί έχω παρησία, εκεί ζητάω να με συγχωρέσει ο Θεός για τα λάθη μου τα πολλά, εκεί παίρνω τη διόρθωση και, τι λέει ο Θεός, ο πατέρας σου εν το κρυπτό, όταν τον πλησιάσεις και του τα πεις, και αυτό με συγκλονίζει, δηλαδή όταν το λέω κλαίω, θα σου ανταποδώσει, όχι θα σε ακούσει. Λέω, Κύριε, εσύ θα ανταποδώσεις εμένα, τι έκανα για να μου ανταποδώσεις? Θα σου ανταποδώσει εν το φανερό. Γιατί? Γιατί πίστεψες στο Χριστό. Γιατί δέχτηκες το Χριστό. Είναι σαν να σου λέει ο πατέρας, παιδί μου, εγώ έστειλα και θυσίασα το γιο μου το μονογενή πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Σε ευχαριστώ που δέχεσαι αυτή τη θυσία. Σε ευχαριστώ ο Θεός, ο Δημιουργός, ο Παντοδύναμος. Σε ευχαριστώ που πιστεύεις σε αυτόν που έστειλα. Σε ευχαριστώ που τιμάς και δοξάζεις τα σπλάχνα μου. Αλληλούια. Κι εγώ, όπως λέει ο Παύλος, πανούργωσον. Το εκμεταλλεύομαι αυτό. Και λέω, Πατέρα, πολύ αγαπάω τον Χριστό. Και σπάει η καρδιά του Θεού. Αγαπάς τον Χριστό, πολύ τον αγαπάω. Τι θέλεις να σου κάνω? Τι θέλεις να σου κάνω? Και εκεί ανοίγουν οι ουρανοί. Και αν έχω, αδερφοί αγαπητοί, ένα τέτοιο δωμάτιο, τα παλάτια τα χρειάζομαι? Αν έχω ένα τέτοιο δωμάτιο, μπορώ να το αντικαταστήσω με όλα τα πλούτη και όλα τα βασίλεια του κόσμου?
ένα τέτοιο δωμάτιο που μου λέει ο πατέρας, σε ευχαριστώ που αγαπάς τα σπλάχνα μου, τον ιό μου, το μονογενή που έγινε κατάρα για σένα. Και τώρα που θα βγεις να ξέρεις, εγώ θα σου ανταποδώσω στο φανερό αυτή τη θυσία που έκαμες. Εγώ Κύριε, αυτή την προσφορά που έκαμες. Εγώ Κύριε, αυτό το έργο που έκαμες. Εγώ Κύριε, εσύ. Αδερφοί αγαπητοί, τώρα να εκλέξουμε ποια είναι για μας η αγαθή μερίδα. Ποια είναι, αδερφέ, η αγαθή μερίδα για σένα. Η αγαθή μερίδα για σένα τι είναι. Τι είναι, ποια είναι. Για σκεφτείτε όμως τώρα και τον πρεσβύτερο ιό που δεν ήθελε να μπει μέσα εκεί που είναι ο πατέρας. Και βγαίνει έξω ο πατέρας και του λέει, σε παρακαλώ. Όταν μπαίνουμε μέσα μας λέει, σε ευχαριστώ που ήρθες. Όταν δεν μπαίνουμε μέσα μας λέει, σε παρακαλώ, έλα μέσα. Έσφαξα το μόσχο το σιτευτό για το γιο μου. Θυσίασα τον Ιησού Χριστόν για το γιο μου. Σε παρακαλώ, έλα μέσα. Σε παρακαλώ. Και ο πρεσβύτερος ο σκληρός. Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Δεν τα δέχομαι εγώ αυτά. Ποιο Ευαγγέλιο, τι είναι αυτά που μου λες. Εγώ θα πω εκεί μέσα. Ο γιος σου έφαγε όλη την περιουσία με πόρνες και μέσα στην αμαρτία. Εγώ, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι δίκαιος. Εγώ είμαι καλός. Εγώ είμαι σπουδαίος. Εγώ είμαι μεγάλος. Και μην απόξω. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ξέρετε ποιος μπαίνει μέσα. Ο ταπεινός. Αυτός που εξέλεξε την αγαθή μερίδα. Σήμερα λοιπόν, σαν μας παρακαλεί ο Θεός και να μας λέει, σε παρακαλώ, έλα μέσα παιδί μου, έλα μέσα. Και εμείς λέμε αμήν. Δόξα.